Εάν δεν στηρίζετε το Σύνταγμα, εάν δεν στηρίζετε, σε εσάς το λέω κύριε Υπουργέ, να το πείτε στους ομοίους σας, εάν δεν στηρίζετε το Σύνταγμα, θα έχετε να κάνετε με τον λαό. Και ο λαός δεν είναι εδώ μέσα. Ο λαός είναι σαν εμένα εκεί έξω. Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ξέρετε κατά πού θα κρυφτείτε. Ένταση, εκνευρισμός και εφραστικές επιθέσεις κατά του Υπουργού Εργασίας επικράτησαν σε ομιλία του στην Καλαμάτα. Την ώρα που ο Γιώργος Κατρούγκαλος απαντούσε σε ερωτήσεις παρευρισκομένων, ένας πολίτης πήρε το λόγο και άρχισε να τον κατηγορεί για τις πολιτικές, τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησης. Στη συνέχεια τα αίματα άναψαν. Πολίτες που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα άρχισαν να φωνάζουν ότι ο διαμαρτυρόμενος είναι στέλεχος του ΕΠΑΜ. Να πας έξω. Σε παρακαλώ. Δεν μας παίζετε εδώ πέρα εσείς. Τελικά αποχώρησε και το επεισόδιο έληξε. Την ίδια ώρα οργή και θύελα αντιδράσεων προκάλεσε και μία ακόμη δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου με την οποία συνέκρινε τα μνημόνια με την πολιτική του Πινοσέτ. Τα μνημόνια είναι αποσταγμένος νεοφιλελευθερισμός που στο παρελθόν εφαρμόστηκε στη χειλή του Πινοσέτ.